λίγο την προσοχή σας και αυτή τη φορά για να πούμε ακόμα καλύτερα πράγματα. Λοιπόν, πριν λίγο, όπως ίσως είδατε κάποιοι, έφυγε από τα δικαστήρια η αντιπροσωπεία του Συλλόγου Συμβολεογράφων Θεσσαλονίκης, η αντιπροσωπεία της πλειοψηφίας του Συλλόγου Συμβολεογράφων Θεσσαλονίκης, αυτής της πλειοψηφίας που πήρε στη συνέλευση του Συλλόγου τη Δευτέρα την απόφαση με συντριπτική πλειοψηφία, να σημειώσουμε, για αποχή των συμβολεογράφων του Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης μέχρι τις 2 του Οκτώβρη. Ήρθαν εδώ πέρα λοιπόν και μας ανακοινώσανε ότι ήρθε και επίσημα πια το έγγραφο ότι βρίσκονται σε αποχή και γι' αυτό το λόγο δεν θα εμφανιστεί κανένα συμβολεογράφος τουλάχιστον στη σημερινή διαδικασία των πληστηριασμών. Νομίζω ότι εδώ κάπου πρέπει να πούμε ένα πρώτο συμπέρασμα. Το ότι φτάσαμε ο Σύλλογος Συμβολεογράφων Θεσσαλονίκης σήμερα με πλειοψηφία πάνω από 3/4 να αποφασίζει στην προχθεσινή του συνέλευση και παρά τη μανιώδη λησώδη αντίδραση της Μιλήση, του Σερέτη και όλων αυτών των μεγάλων κοραχιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρά την αντίδρασή τους, ότι φτάσανε να πάρουν απόφαση πρώτον για αποχή μέχρι τις 2 του Οκτώβρη. Δεύτερον, απόφαση που λένε ότι δεν δέχονται ως συμβολεογράφοι να αναλάβουν αυτοί τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς δια των δικών τους, δηλαδή οργάνων.